Μαρία Ζαφυρίου, να την καλημερίσουμε. Είναι μαζί με μέλη του συλλόγου, φαντάζομαι τώρα, έτσι, Μαρία μου. Ακριβώς, με ιδρυτικά μέλη του συλλόγου. Εγώ, από ό,τι έχω καταλάβει με τη σύντομη συζήτηση που κάναμε εδώ με δύο νέους της τρίτης ηλικίας, είναι ότι πρέπει να κάνουμε άλλον ένα σύλλογο για τους 40 πλάς. Αλλά θα το δούμε σε κάποιον άλλο χρόνο. Δεν θα χρειαστεί, Μαρία, να κάνει σύλλογο. Εσύ δεν χρειάζεσαι σύλλογο. Δεν χρειάζεσαι. Ξέρω. Μπορεί να χρειαστεί να το αποκλείω. Για πες μας, Μαρία. Το υπογράφω εγώ. Δεν είναι αποκλείω. Τι ακριβώς έχουν κάνει εκεί οι καλεσμένοι μας, η κυρία Ρίσα, ο κύριος Σάκης? Έχουν ιδρύσει αυτόν τον σύλλογο, στον οποίο πόσα μέλη έχετε, να σας δώσω κατευθείαν τον λόγο, να ξεκινήσουμε από τη σκέψη της ίδρυσης του συλλόγου και το σήμερα, να έρθουμε στο σήμερα. Ιδρύσαμε το σύλλογο, είμαστε 3.150 μέλη σήμερα. 3.000 μέλη. Την ομάδα, μάλλον δεν είναι σύλλογος ακόμα, ναι. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Σάκης. Για τους λόγους της μοναξιάς και της οικονομικής δυσκολίας. Ναι, εντάξει. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Η συγκατοίκηση αφορά δύο και παραπάνω. Ορίστε. Η συγκατοίκηση, λέω, αφορά δύο και παραπάνω. Όχι, εμείς ζητάμε να έχουμε ένα μεγάλο κτίριο με μικρά ατομικά σπιτάκια, με υποδομή, έχουμε κάνει σχέδια με αρχιτεκτόνισσα κλπ. Να ζούμε όλοι μαζί, να γνωριζόμαστε με ένα κοινό χώρο που θα συγκεντρωνόμαστε για να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να παίζουμε χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο. Και να υπάρχει και αλληλεγγύη μεταξύ μας. Κάτι σαν κοινόβιο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έχουμε κάνει μίνι συγκατοικήσεις το καλοκαίρι σε διάφορα σπίτια, ας πούμε, ανταλλάσσαμε. Ναι. Και δημιουργήσαμε τώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιό μας, το όνειρό μας, διάφορες ομάδες που μαζεύονται, άλλοι για μπιρίμπα, άλλοι για καφέ, εκτός την ημέρα της συγκέντρωσης που γίνεται κάθε εβδομάδα. Ναι. Μια φορά τη βδομάδα μαζευόμαστε και τους ενημερώνουμε. Ακούμε προτάσεις και διάφορα. Κυρία Ρίτσα, για να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, και εσάς και τον κύριο Σάκη, μπορείτε να μας συστηθείτε ως εξής? Είστε συνταξιούχοι, εργαζόσασταν, ήσταν φίλοι, ναι, γνωριστήκατε με κάποιο τρόπο και αποφασίσατε να συγκατοικήσετε για θέμα οικονομίας? Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα για αυτούς μας ακούνε. Ακριβώς. Δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Έκανε ο Σάκης, που θα τα πει ο ίδιος του, την ομάδα στο Facebook. Είχα απόλυτη ανάγκη παρέας. Έχω παιδί, έχω εγγόνια. Ήμουνα πάρα πολλά χρόνια εργαζόμενη, με πολλές δουλειές, έτσι. Βέβαια. Στη δουλειά, σπίτι. Παρέα θέλετε, τα παιδιά έχουν δουλειές. Λογικό είναι. Έτσι είναι, λογικό είναι. Για πέστε και στον κύριο Σάκη να μας πει δύο λόγια, και ο κύριος Σάκης. Κύριε Σάκη, πώς το εμπνευστήκατε αυτό? Καλημέρα. Από ανάγκη, αγαπητέ φίλε. Πριν από 1,5 χρόνο βγήκα να βρω σπίτι, γιατί στο δικό μου έπρεπε να μείνει η κόρη μου αφού μεγάλωσε. Και όταν βγήκα να κοιτάξω για σπίτι, αυτά που είδα με απογοήτευσαν και είδα ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα οικονομικά. Να. Τα ενίκια έχουν ανέβει στα ύψη. Άρχισα λοιπόν μία έρευνα για την κοινωνική στέγη, για τη συλλογική στέγη. Αυτό το οποίο στο εξωτερικό γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έκανε αυτό το κάλεσμα, το οποίο πολύ γρήγορα μάζεψε κόσμο γύρω του, για να γίνουμε μια ομάδα φίλων όπου θα μπορούμε να συγκατοικήσουμε, επί ίσης όρης βέβαια. Ο τίτλος είναι της ομάδας «Συγκατοίκηση φίλων 60+ και 60- Θεσσαλονίκη». Να. Δίνουμε πάρα πολύ σημασία στη φιλία και θέλουμε τη φιλία ως γέφυρα συνεννόησης μεταξύ μας. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Ήδη άνθρωποι οι οποίοι έρχονται άγνωστοι μεταξύ τους, μετά από 1-2 συναντήσεις γίνονται φίλοι, βγαίνουν και τρώνε μαζί, παίζουν χαρτιά. Συγκατοικείτε με κάποιον τώρα εσείς, κύριε Σάκη?
Οι συγκατοικήσεις οι δικές μας δεν έχουν αρχίσει ακόμη. Γιατί τώρα ακόμη εδώ και ένα χρόνο δουλεύουμε την υποδομή. Πώς θα γίνει αυτό. Έχουμε τεχνικούς συμβούλους, έχουμε αρχιτέκτονες, έχουμε νομικούς και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε μια συλλογική κατοικία στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει ακόμη το απαραίτητο νομικό πλαίσιο. Δανειζόμαστε λοιπόν από την Ευρώπη τις περιπτώσεις και προσπαθούμε να, όχι να αντιγράψουμε, αλλά να κάνουμε κάτι μεσογειακό, κάτι δικό μας. Πάντως η ιδέα είναι ωραία. Τα χρήματα του συνταξιούχου πάνε στα τρόφιμά του, πάνε στις ανάγκες των φαρμάκων του, πάνε στο ενίκιο που πάνε. Με ποια σειρά? Σε όλα αυτά και στη βοήθεια των παιδιών. Ναι. Και μένει τίποτα? Όχι. Όχι. Λοιπόν, αυτό που λέμε, είμαστε οι ισχύς εν τη ενώση, γιατί στη δική μας ηλικία, καταρχήν να πω ότι είμαστε η πρώτη γενιά Ελλήνων που τολμάει να ζητήσει να συγκατοικήσουμε ως άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, για να μπορούμε να αλληλοβοηθιόμαστε και να αλληλοστηριζόμαστε. Εξαιρετική ιδέα πρέπει να σας πω είναι αυτή, κυρία Σάκη και κυρία Ρίτσα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε το θέμα. Συγγνώμη λίγο, εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι η ομάδα μας σχεδόν είναι απαρτισμένη από όλες τις ειδικότητες. Μπράβο. Γιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές. Οποίοι... Να είστε καλά όλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία.